Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να ξεκινήσουμε τις πολιτικές μας συζητήσεις. Καλησπέριζω τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Βασίλη Οικονόμου. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Κύριε Οικονόμου, η απορία που έχουν σήμερα όλοι είναι γιατί ο κύριος Μητσοτάκης αποδομεί συνεχώς τον προεκλογικό εαυτό του. Τον ακούσαμε χθες να μιλάει για την κλιματική αλλαγή και για το μάτι με τρόπο πολύ πολύ διαφορετικό από όσο το έκανε προεκλογικά. Σας θυμίζω ότι όταν είχε βγάλει ανακοίνωση η προηγούμενη κυβέρνηση για την κλιματική αλλαγή, εσείς στη Νέα Δημοκρατία είχατε βγάλει ανακοίνωση που κάνατε λόγο για κυβερνητική προπαγάνδα. Εγώ νομίζω ότι ο κύριος Μητσοτάκης εμπλουτίζει τα δεδομένα του προεκλογικού αγώνα με τη μετεκλογική πορεία της χώρας και τα νέα δεδομένα τα οποία πραγματικά υπάρχουν. Το αυτονόητο, είπε ο Μητσοτάκης, ότι η κλιματική αλλαγή οδηγεί σε ακραία καιρικά φαινόμενα και άρα και ακραίες καταστάσεις που δημιουργούνται σε φυσική, στα ζητήματα καταστροφών. Υποχρέωση κάθε καλά οργανωμένη πολιτεία είναι να τα αντιμετωπίζει, να τα απολαμβάνει, να τα αντιμετωπίζει και να αποκαθιστά τις ζημίες που γίνονται. Αυτό το βλέπουμε παγκοσμίως. Είτε σε Αμερική, είτε σε Ευρώπη, είτε σε Νότια Ευρώπη, είτε σε Ασία. Άρα λοιπόν, ο Μητσοτάκης είπε: έχουμε ακραία φαινόμενα. Η κλιματική αλλαγή παίζει το ρόλο της για τα ακραία φαινόμενα. Άρα έχουμε φυσικές καταστροφές. Στο χέρι των οργανωμένων κρατών, των σωστών οργανωμένων κρατών και των κυβερνήσεων, οι οποίες έχουν ένα σχέδιο, να αντιμετωπίσουν τα νέα δεδομένα και να μην κινούνται με τον αραμπά. Δηλαδή, στην εποχή του τροχού, του λίθου. Σύμφωνοι. Απλώς προεκλογικά μας λέγατε ότι έφταιγε η ανικανότητα της προηγούμενης κυβέρνησης, ότι έφταιγαν οι ολιγορίες της Δούρου, ότι έφταιγε ο Τόσκας που δεν συντόνιζε καλά τα πυροσβεστικά κτλ. Είναι δικαιοσύνη, όπως ξέρετε. Σύμφωνοι, τα διερευνά η δικαιοσύνη επειδή προσέφυγε κατά του εαυτού της κυρία Δούρου όμως. Νομίζω ότι είναι αυταπάγγελτα, αν δεν κάνω λάθος, τα περισσότερα. Σε κάθε περίπτωση. Άρα λοιπόν, η ευαισθησία της κυρίας Δούρου είναι κατανοητή. Έχει ίσως κάποια συνέστηση των προβλημάτων που δημιούργησε με τις αμέλειες και τις αυλεψίες της. Αυτά θα τα πει όμως η δικαιοσύνη. Το ζήτημα είναι το εξής. Μπορείς να αντιμετωπίσεις ένα δύσκολο καιρικό φαινόμενο, μια φυσική καταστροφή, η οποία δημιουργείται είτε από την πλημμύρα, είτε από το σεισμό, είτε από την πυρκαγιά. Αν μπορείς, αν έχεις σχέδιο πολιτικής προστασίας, αν έχεις οργανώσει τον πληθυσμό σου και τις δυνάμεις σου έτσι ώστε η ζημιά να μην επιφέρει απόλυτη καταστροφή, όπως έγινε πέρσι, την απόλυτη καταστροφή για το 2 νεκροί σε ένα τόσο μικρό χρονικό διάστημα, για τότε έκταση, μικρή έκταση της φωτιάς, για έναν πληθυσμό ο οποίος πιάστηκε στον ύπνο και γι' αυτό είχαμε τέτοιες μεγάλες ζημιές. Εκεί δεν θα ζητήσουμε αντικειμενικά την ευθύνη. Και σε ποιον, σε εσάς, σε μένα, να την πάρω εγώ, να την πάρετε εσείς. Οι αρμόδιοι υπουργοί θα πάρουν καμία ευθύνη. Η κατηγορία ο κ. Πρωθυπουργός της εκάστοτε κυβέρνησης. Αύριο μπορεί να το τύχει το Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης τι θα κάνει, το Πόντιο Πιλάτο. Θα λέει φταίει τα καιρικά. Η κλιματική αλλαγή είναι. Πραγματικά δημιουργεί αυτά. Ο ίδιος θα πάρει την ευθύνη να αντιμετωπίσει τα νέα δεδομένα. Γιατί δεν υπάρχουν δηλαδή περιπτώσεις που ό,τι και να θέλει να κάνει το κράτος, το όποιο κράτος, η φύση αποδεικνύεται κυρίαρχη. Σαφέστατα. Και το βλέπουμε παγκοσμίως. Άρα το θέμα είναι, έγινε έτσι. Είστε σίγουρος εσείς ότι έκανε το χρέος της και το καθήκον της η πολιτεία? Το θέμα είναι ότι είναι σίγουρος ο κύριος Μητσοτάκης, γιατί διαβάζω ακριβώς αυτό που είπε χθες. Λέει, αυτή η πυρκαγιά ήταν διαφορετική, οδηγημένη από ισχυρότητα τους ανέμους, εξαπλώθηκε γρήγορα, έφτασε στην προαστιακή κομμόπολη του Ματιού και συνεχίζει ο Πρωθυπουργός. Μόλις μπήκε στην πευκόφητη οικιστική περιοχή, κατέστη αδύνατο να περιοριστεί. Και προσθέτει ότι, ότι όλα αυτά έγιναν, ότι κατέστη αδύνατο, όπως λέει, να περιοριστεί. Αυτό δεν σημαίνει ότι έφταιγε η πυροσβεστική. Όχι. Η κυβέρνηση. Το λογικό συμπέρασμα που βγαίνει από αυτή την υπόθεση είναι ότι πρέπει να έχουμε 102 νεκρούς. Ποιο συμπέρασμα βγαίνει από αυτή την πρόταση? Ότι ήταν πολύ δύσκολη υπόθεση, αλλά ακούστε να δείτε. Επειδή το κατέστη αδύνατο να περιοριστεί, είναι διαφορετικό από το Τσίπρας έκαψε το μάτι. Το ένα το ακούγαμε ως τις 7 Ιουλίου, το άλλο το ακούσαμε χτες. Ακούστε, η αγωνία δεν είναι μόνο για το δέντρο και το σπίτι. Η μεγαλύτερη αγωνία καταλαβαίνει για τους 102 ανθρώπους. Δεν το συζητώ. Έτσι, όταν έχω 102 νεκρούς, εκεί με σεμνότητα και ταπεινότητα, αυτός που ηγείται των κρατικών δυνάμεων, πρώτα απ' όλα απολογείται και δεν ζητάει τα ρέστα.
Συμφωνώ. Άρα και... λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν. Και ρωτώ. Με τη σειράγη του, τη μαυροκαμένη. Να αφορά και στη αξιωματική αντιπολίτευση. Και να μην προσπαθεί να κερδοσκοπήσει πολιτικά επί των νεκρών. Στα 102 νεκρούς, δηλαδή τους δημιούργησε η αντιπολίτευση στους 102 νεκρούς. Εσείς λέτε λοιπόν, ώστε να μην στυλιτευθεί η ανικανότητα του κράτους να μην υπάρχουν οι 102 νεκροί και επειδή υπήρξαν 102 νεκροί όλοι να συγγίσουν μούγκα λοιπόν στη χώρα. Όχι τώρα για να μην χαλάσουν τη ζαχαρία του κύριου Τσίπρα ή των επαϊόντων εκεί πέρα που είχε τοποθετήσει. Γιατί τους χρειαζόμαστε τους υπουργούς, γιατί τους χρειαζόμαστε τους αρχηγούς, γιατί χρειαζόμαστε τους κρατικούς λειτουργούς. Γιατί είναι άσχημη κατάσταση, δεν θέλουμε. Δηλαδή να πάμε να πέσουμε για ύπνο δηλαδή, και να ξέρουμε ότι υπάρχει ένα οργανωμένο σχέδιο. Αν γίνει κάτι έκτακτο, να μην κάνουμε στον ύπνο μας μέσα στο δωμάτιό μας, να μας ειδοποιήσουν, να βγούμε έξω, να κάνουμε τα σχέδια τα οποία είναι οργανωμένα σε όλο τον κόσμο. Εδώ, όταν υπάρχει ένα δύσκολο φαινόμενο που όλοι το αναγνωρίσαμε, όλοι το είπαμε, είπαμε να μην έχουμε 102 νεκρούς. Κανέναν. Αλλά 102. Είναι μεγάλη απώλεια, η ανθρώπινη απώλεια για να μπορέσουν να πούμε δεν έγινε και τίποτα. Δεν υπάρχει εμβολία. Απλώς να πούμε δεν φταίει κανένας. Φταίει μόνο ο άνεμος. Ναι. Ή φταίει μόνο η κλιματική αλλαγή. Η κλιματική αλλαγή δημιουργεί τα προβλήματα. Ναι. Εμείς ξέρουμε να έχουμε σχέδιο να τα αντιμετωπίσουμε. Τα ερωτήματα που θέτεται είναι ερωτήματα τα οποία απευθύνονται στην τότε κυβέρνηση. Υποθέτω, γιατί το ερώτημα που απευθύνεται είναι ανοιχτό το θέμα στη δικαιοσύνη. Βεβαίως. Το είπατε και όντως είναι ανοιχτό και το παρακολουθούμε. Το ερώτημα που απευθύνεται στην αντιπολίτευση είναι μήπως τέτοια θέματα δεν προσφέρονται για πολιτική αντιπαράθεση. Όχι για πολιτική. Ή δεν φτάνουν μέχρι την Περιφερειάρχη, τον Πρωθυπουργό, τον αρμόδιο Υπουργό. Σε όλο τον κόσμο έχουμε ακραία καιρικά φαινόμενα. Αλλά δεν ακούμε τις αντιπολιτεύσεις τις εκεί, τις κατατόπους αντιπολιτεύσεις, να ζητούν τις παραιτήσεις των Πρωθυπουργών ή εκλογές στην Πορτογαλία, στην Ισπανία και άλλο. Ξέρετε τι είπε η αντιπολίτευση στην Πορτογαλία, στην Ισπανία ή στις ΗΠΑ, στην Αυστραλία, όταν καίγονται δεκάδες άνθρωποι και εκεί. Δεν συνεκτιμούνται, δεν ερευνούνται τα αίτια. Νομίζετε ότι έτσι απλά επειδή δεν θέλουμε να χαλάσουμε τη ζαχαρένια του Πρωθυπουργού ή του Πρόεδρου της χώρας, εμείς θα ερχόμαστε αυλεπί ότι καταστροφή γίνεται και σε ανθρώπους και σε φυσικό περιβάλλον και σε ακίνητα και σε περιουσία. Άρα λοιπόν ερευνούμε. Η πρώτη εικόνα είναι πια. Ναι. Ότι το κράτος δεν μπόρεσε να προφυλάξει τον πολίτη. Είχαμε 102 νεκρούς. Αυτό είναι αντικειμενική ευθύνη του κράτους. Τώρα, και το κράτος ηγείται μια κυβέρνηση. Να ζητήσω εγώ ότι τα αρέστα από τον απλό αστυφύλακα, από τον απλό πυροσβέστη, δεν υπάρχει δομή. Δηλαδή, δηλαδή ο στρατηγός, ο αρχηγός, ο υπουργός, ο γενικός γραμματέας, ο πρωθυπουργός, γιατί τον έχουν για να καμαρώνει. Για να περνάει και να ζει όμορφα μια τριφυλή ζωή, απολαμβάνοντας την εξουσία του. Και όταν έρθει η άσχημη και η δύσκολη κατάσταση, να μην ξέρει, να μην τον ενδιαφέρει τίποτα και να σχολιάζει θεωρητικά για την κλιματική αλλαγή. Ναι, η κλιματική αλλαγή είναι ένα πρόβλημα. Η παγκόσμια κοινότητα να το αντιμετωπίσει. Αλλά όταν μας έρθει το πρόβλημα μπροστά μας, τι θα κοιτάμε θεωρητικολογώντας και σχολιάζοντας? Δεν είμαστε ούτε δημοσιογράφοι εμείς στην πολιτική, ούτε οι κρατικοί λειτουργοί είναι σχολιαστές. Μάλιστα. Τώρα, για να μην την κάνουμε μονοθεματική την συνέντευξη, να κλείσουμε λίγο με το θέμα της οικονομίας. Ακούμε και διαβάζουμε από ξένα μέσα μαζικής ενημέρωσης, βέβαια, όχι από την κυβέρνηση, για το σχέδιο Ηρακλής, ότι θέλετε τέλος πάντων ως κυβέρνηση να δώσετε λεφτά στις τράπεζες μέσω εγγυήσεων από το μαξιλάρι το αποθεματικό. Και το ερώτημα είναι. Πόσες φορές θα χρειαστούν λεφτά του ελληνικού λαού οι τράπεζες για να σταθούν στα πόδια τους? Δεν το ξέρω το σχέδιο Ηρακλής, να σας πω την αλήθεια. Δεν έχω διαβάσει τα τελευταία της μυθολογίας. Αλλά όμως, εγώ πρέπει να σας πω το εξής. Ότι και αυτό το μαξιλάρι, το περιβόητο, δεν δημιουργήθηκε μαγικά. Ο κόσμος το έχει χρυσοπληρώσει. Ο Τσίπρας 4,5 χρόνια έβαλε τον κόσμο και μάζεψε αυτά τα λεφτά κόβοντας την ανάπτυξη. Μετά από 2,5 χρόνια κυβέρνησής του είχαμε 1,3% ανάπτυξη και 1,4% την τελευταία χρονιά. Δηλαδή το συμπέρασμα είναι ότι πολύ καημός, πολύ πόνος, πολύ κούραση, πολύ στεναχώρια, πολύ δυσκολία για τον ελληνικό λαό. Για να πάνε στις τράπεζες? Όχι, για να μαζευτεί να γίνει τι? Αυτό σας ρωτά. Τι να κάνει? Δηλαδή ο Τσίπρας γιατί μάζεψε το 37 δις που λέει? Μας πει, έχει κανένα λόγο.
Δεν πρέπει να το ρίξει στον ελληνικό λαό μέσα σε δουλειά, σε έργα, σε ανάπτυξη. Τι επέτυχε το Τερεφτάδη, το καλό παιδί τη Μέρκελ και το καλό παιδί του. Άρα αυτό που κάνετε εσεί θα τα ρίξετε στον ελληνικό λαό, αυτό καταλαβαίνω, έτσι. Εγώ ρωτάω για ποιο λόγο μαζεύω από το. Από την ανάπτυξη του λαού, δηλαδή από το να δουλεύει ένα μαγαζί, να δουλεύει μια επιχείρηση, μια βιομηχανία, να δουλεύουν λοιπόν ένα ξενοδοχείο. Για ποιο λόγο λοιπόν αυτό το χρήμα να μην κυκλοφορεί στην αγορά, να μην ανοίγουν νέες θέσεις εργασίας, για να λέω κάθε τρεις και λίγο, γιατί κρατάει πλέον ανέκδοτο αυτή η επανάληψη των 37 στο μαξιλάρι του Τσίπρα. Γιατί το μάζεψε. Μάλιστα. Για την ασφάλεια της χώρας. Εγώ λοιπόν απαντάω ότι. Τα υπερπρονάσματα τα οποία οδηγήσαν σε αυτό το 37 δις, το λεγόμενο, δεν ξέρω αν είναι ακριβώς τόσο, αυτό, δεν χρειαζόντουσαν. Χρειαζόντουσαν κίνητρα και δυνάμεις για να πέσουν στην αγορά, να μπορέσει να κινηθεί η αγορά. Εγώ σήμερα, 2,5 μήνες μετά την νίκη της Νέας Δημοκρατίας, όλο παράπονα και προβλήματα βλέπω στα μαγαζιά. Ο κόσμος της εργασίας βογκάει. Μάλιστα. Η επιχείρηση είναι στα δύσκολά της. Ο μικρομεσαίος είναι στα δύσκολά του. Ψάχνει μια σανίδα σωτηρίας. Προσπαθεί και βλέπει μπροστά του ένα Μητσοτάκη και λέει: μήπως αυτός μου δώσει αυτή τη σανίδα. Αλλά τα πράγματα δεν είναι καλά. Μάλιστα. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς περιγράφεται μια κατάσταση ειδηλιακή, η οποία μάλιστα κληρονομήθηκε και από την προηγούμενη κυβέρνηση. Αν οι φίλοι μου και αγαπητοί συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ έτσι αντιλαμβάνουν την πραγματικότητα στη χώρα, ας πάμε μια βόλτα στα μαγαζιά, στην αγορά, κάτω στο κέντρο, στην Αθήνα ή σε κάθε περιοχή, μάλιστα, να δούμε τι λέει, τι λένε αυτοί οι οποίοι έχουν αγώγιστα μέχρι στιγμής δώσει αυτά τα 37 δις. Κύριε Οικονόμου, σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ.